Τσιούτη, καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για την αστολή των δοκιμών για το εμβόλιο και αν μας πάει πίσω αυτό. Εντάξει, είχα τη χαρά να ακούσω το φίλο, τον Νικόλα, το διέτη τώρα που μιλούσε. Τα είπε πολύ ωραία, νομίζω. Αυτό που απλά θέλω να τονίσω είναι ότι αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι κλινικές δοκιμές και έχουν αυτές τις φάσεις. Η τρίτη φάση δοκιμάζεται σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και ο σκοπός είναι ένας αυτός βέβαια, να τεκμηριωθεί ασφάλεια, δηλαδή να φανεί περίπου η συχνότητα των παρενεργειών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που θα μπορούσε αυτό να γενικευθεί και σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό, αφού ξέρουμε ότι αυτά τα εμβόλια θα δοθούν όταν θα είναι έτοιμα, θα χορηγηθούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα, ίσως και δισεκατομμύρια. Οπότε σε αυτό χρησιμεύει η φάση 3 και βέβαια στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Να δούμε δηλαδή ότι όντως αυτά που παρατηρήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις, παρά για αντισώματα, προάγια, νοσολογική αντίδραση, η οποία είναι προστατευτική, να επιβεβαιωθούν. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 9 εμβόλια σε φάση 3. Αναμενόταν κάτι τέτοιο, αναμενόταν να δούμε κάτι το οποίο θα πήγαινε λίγο πίσω αυτές τις κλινικές δοκιμές. Όμως βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες για να τεκμηριωθεί η ασφάλεια. Περιμένουμε να δούμε. Απλά επίσης να τονίσω ότι βλέπουμε, επιβεβαιώνονται αυτά που λέγαμε, να μην είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι ότι κάποιο εμβόλιο θα είναι έτοιμο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όπως ακούγαμε, γιατί ξέρουμε ακριβώς αυτές τις διαδικασίες και γι' αυτό τονίζουμε και πάλι ότι τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία με επιτυχία σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν εφαρμοστεί, τα μέτρα δηλαδή ατομικής προστασίας κυρίως, τα κοινωνικά μέτρα προστασίας, θα μείνουν εκεί που είναι, θα τα κρατήσουμε μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα εμβόλιο ασφαλές και αποτελεσματικό και που θα κυκλοφορήσει σε ευρεία κλίμακα. Άρα περιμένουμε να δούμε. Έχουμε και άλλα εμβόλια τώρα που είναι σε κλινικές δοκιμές φάσης 3. Περιμένουμε να δούμε και το συγκεκριμένο εμβόλιο, τι θα αποφανθεί η ανεξάρτητη επιτροπή, τι θα βρούνε. Και στο μεταξύ εφαρμόζουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Ναι, όντως. Και εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, κύριε Τσιούτη. Έχουμε μόλις 3 κρούσματα χθες είχαμε και αυτό είναι μια εικόνα η οποία μας προκαλεί αισιοδοξία. Από την άλλη όμως έχουμε και μια κατάσταση, τα κατεχόμενα που φαίνεται να έχει ξεφύγει. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να μην έχουμε το ένα κύμα πίσω από το άλλο. Μικρό, αλλά να το έχουμε. Πολύ σωστά. Σίγουρα μας ανησυχεί αυτό που συμβαίνει στα κατεχόμενα. Εμείς τα έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγες εβδομάδες πάλι και ελέγξαμε καλά την εγχώρια μετάδοση που υπήρχε. Δεν έχει εξαφανιστεί το ιός από την κοινότητα. Το τονίζω και πάλι αυτό. Αυτό να το ξεχάσουμε πια, δηλαδή ότι σαν ιδέα δεν θα υπάρξει. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα μπούμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, οπότε θα αλλάξουν και οι κλιματικές συνθήκες, αλλά και οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργούμε και κινούμαστε. Θα είμαστε πιο πολύ σε κλειστούς χώρους. Αναγκαστικά θα αυξηθούν οι ευκαιρίες συνωστισμού και οι συναθρήσεις. Άρα να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, γιατί δεν εξαφανίζεται αυτός ο ιός. Είδαμε και πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει ένα κύμα και όπως πολύ σωστά είπατε, τα κατεχόμενα είναι ένα πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν εκεί οδηγίες και έλεγχοι. Όποιος περνάει δηλαδή πρέπει να έχει κάνει τις τελευταίες 72 ώρες οριακή εξέταση που να δείχνει ότι είναι αρνητικός, αλλά και πάλι ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα από κινητικότητα και πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Ευτυχώς δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα μέχρι τώρα έξω από τα αναμενόμενα όσον αφορά την κίνηση ατόμων στις πύλες εκεί στην πράσινη γραμμή, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι έλεγχοι που κάνουμε, ενώ και στα διάφορα σημεία διόδου ατόμων αλλά και στα αεροδρόμια όπου είδαμε κάποιους ταξιδιώτες να έρχονται και να είναι θετικοί, όλες αυτές οι πολιτικές και οι έλεγχοι που γίνονται θα πρέπει να συνεχίσουν και τους επόμενους μήνες. Και νομίζω είμαστε καλά. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εξετάσεων κάθε μέρα, 2 με 3 χιλιάδες.
που είναι ενδεικτικό ακριβώς αυτής της πρόθεσης που υπάρχει και θα μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, σε περίπτωση που δούμε την κατάσταση στα κατεχόμενα να είναι ίδια από θέμα κρουσμάτων κορονοϊού, υπάρχει και το ενδεχόμενο η επιδημιολογική ομάδα να καθίσει στο τραπέζι και να δουν εάν θα πρέπει να κλείσουν τα οδοφράγματα. Τέθηκε ένα θέμα τέτοιο στο Υπουργικό χθες. Ναι, να σας πω τώρα, θα σας πω μια προσωπική εκτίμηση, γιατί δεν συζητήσαμε κάτι τέτοιο με την ομάδα ακόμα, αν και συζητάμε τα δεδομένα που υπάρχουν καθημερινά. Οπότε αυτό που θα σας πω σε προσωπικό επίπεδο είναι ότι εάν στις ελεύθερες περιοχές είμαστε τόσο καλά και στα κατεχόμενα βλέπουμε αυτά τα προβλήματα, ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και να σκεφτούμε να μπουν κάποιοι πιο αυστηρά μέτρα, αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτά που υπάρχουν, που υπήρχαν όλο το καλοκαίρι, ήταν πολύ αποτελεσματικά. Γι' αυτό και δεν είδαμε κάτι να έρχεται από τα κατεχόμενα που να αποτελεί εστία ή αφετηρία διασποράς περιστατικών. Μέχρι τώρα ήμασταν καλά. Δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο, βέβαια, αν χειροτρέψει πολύ η κατάσταση εκεί. Μάλιστα. Θέλω να σας